Θέατρο σφοδρών μαχών συνεχίζει να είναι το Χαλέπι. Δεκάδες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις που αναζωπυρώθηκαν την Τρίτη μεταξύ των ανταρτών και του στρατού στα δυτικά της Συριακής πόλης. Αντάρτες επιχείρησαν να καταλάβουν σημεία υπό τον έλεγχο του καθεστώτος. Αν και ο στρατός ισχυρίζεται ότι απόθεσε τους αντικυβερνητικούς, η άλλη πλευρά υποστηρίζει πως κέρδισε έδαφος. Και οι δύο πλευρές πάντως υπέστησαν απώλειες, ενώ αδιευκρίνιστος είναι ο αριθμός των νεκρών μεταξύ των αμάχων. Κανείς, ούτε ο Άσαντ, ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία δεν θα μας κάνουν να φύγουμε από το Χαλέπι. Θα μείνουμε ό,τι και να κάνει ο Άσαντ. Και αυτός και όσοι είναι μαζί του είναι κοπρόσκυλα. Με την κατάπαυση του πυρός να εφαρμόζεται μόνο κατ' όνομα, η πρόεδρος των γιατρών χωρίς σύνορα Τζοάν Λιού ζήτησε αποτελεσματική δράση από τα Ηνωμένα Έθνη. Για μένα σήμερα αυτό που χρειάζεται είναι η ανάληψη δράσης για να σταματήσουν οι επιθέσεις και όχι απλά μια ψηφοφορία και ένα ψήφισμα. Η Λιού ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μαζί με τον πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Πέτερ Μάουρερ. Το ψήφισμα που καταδικάζει τις επιθέσεις κατά νοσοκομείων πέρασε ομόφωνα, όμως προφανώς δεν αρκεί. Το Συμβούλιο Ασφαλείας πρόκειται να συζητήσει ειδικά την κατάσταση στο Χαλέπι το βράδυ της Τετάρτης, την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος Στάφαν Ντεμιστούρα εκφράζει ελπίδες για επέκταση και εκεί της ανακοχής.